Συμβολική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης τα μέλη του ΠΑΜΕ Ορεστιάδας στο υποκατάστημα του ΙΚΑ της περιοχής. Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ ανέρτησε πανό, ενώ συναντήθηκε και με τους εργαζόμενους της υπηρεσίας. Η συνδικαλιστική παράταξη, ανακοίνωσή της, δηλώνει ότι θεωρεί απόλυτα δικαιολογημένη την αγανάκτηση των κατοίκων και φορέων της περιοχής, καθώς βλέπουν την επιμονή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ να συνεχίσει την πολιτική των καταργήσεων και συγχωνεύσεων διαφόρων υπηρεσιών. Κάλεσε επίσης όλους τους εργαζόμενους να βγάλουν τα δικά τους πολιτικά συμπεράσματα, να καταδικάσουν τις μνημονιακές πολιτικές των συγχωνεύσεων και να γυρίσουν την πλάτη τους στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, λέγοντας πως μόνο με αγώνες μπορούν να διεκδικήσουν την παραμονή του υποκαταστήματος ΙΚΑ στην Ορεστιάδα. Σήμερα, αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ, ήρθαμε εδώ στο ΙΚΑ Ορεστιάδας. Θα συναντηθούμε με τους εργαζόμενους. Θα τους ενημερώσουμε για τις θέσεις που πάμε, για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Θεωρούμε απόλυτα δικαιολογημένη την αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής μας, των φορέων της περιοχής μας, γιατί θεωρούμε και εμείς ότι η κατάργηση του υποκαταστήματος ΕΦΚΑ ΙΚΑ εδώ της Ορεστιάδας, που έχει ζωή 50 χρόνων και 60 και βάλε, η κατάργησή του είναι ένα πλήγμα για την περιοχή. Θα αναγκάζονται τώρα χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες να πηγαίνουν, να διανύουν 80, 90 και 100 χιλιόμετρα για να κάνουν τις δουλειές τους, να πηγαίνουν στο Δημότυπο. Η Ελλαδίτσα του 1950 είχε ΙΚΑ στην Ορεστιάδα και η Ελλάδα των μνημονίων το καταργεί. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα από αυτή την υπόθεση, να καταδικάσουν τις μνημονιακές πολιτικές, να καταδικάσουν τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που δεν αντιδρούν στο ζήτημα και να είναι παρόντες μεθαύριο 27 του μήνα που οι εργαζόμενοι εδώ έχουν μια κινητοποίηση. Εμείς αν πάμε θα είμαστε στο πλευρό τους. Με αγώνα μπορούμε και πάλι να τους αναγκάσουμε να πάρουν πίσω την απόφαση. Δείχνει και αυτό το πρόβλημα ολοκάθαρα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ υλοποιεί μια απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Εκείνοι δεν μπορούσαν, ετούτοι φαίνεται ότι μπορούν, τα καταφέρνουν καλύτερα. Λοιπόν, με αγώνα μπορούμε να κρατήσουμε το ΙΚΑ στην Ορεστιάδα.